Καλώς ήρθατε! Τι έχω πάθει, καλώς ήρθατε! Εδώ πέρα κάθε μέρα βίντεο για τα Χριστούγεννα, κάνουμε countdown μέχρι τα Χριστούγεννα που σας δίνουμε έξυπνα tip και νόστιμα tip για να στολίσετε το γιορτινό σας τραπέζι, όχι βέβαια μόνο το Χριστούγεννα, γιατί έχουμε και πρωτοχρονιά. Αυτά ισχύουν για την πρωτοχρονιά, είναι, καταλαβαίνετε, αυτά πάνε. Σήμερα θα πούμε όλα τα μυστικά για το ψήσιμο της τέλειας γαλοπούλας. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εάν θέλετε να το παίξετε μόρτιδες και πολύ γκουρμεδιάριδες και σωστοί, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τη γαλοπούλα είναι να τη βάλετε μέσα σε άλμη. Όχι νερό με αλάτι φουλ. Μιλάμε σε ένα λίτρο νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μπορείτε να βάλετε κρεμμύδια, καρότα, σκόρδα, ό,τι γουστάρετε μέσα από αρωματικά και να αφήσετε τη γαλοπούλα βυθισμένη μέσα να κολυμπάει. Ή το κοτόπουλό σας, το ίδιο ισχύει για το κοτόπουλο. Η γαλοπούλα θέλει μία μέρα, το κοτόπουλο θέλει κανένα τρίωρο. Η άλμη βοηθάει στο να ανοίξουν οι πόροι του κρέατος και να σχωρίσουν μέσα ωραίες μυρωδιές. Δεν το αφήνουμε όμως πάρα πολύ γιατί θα γίνει αλμυρί. Δεύτερο τι. Πολλοί μου βάζετε μέσα στη γαλοπούλα και γενικά μέσα στο κοτόπουλο, μέσα στην κυλίτσα της, μου βάζετε ρύζια, κοιμάδες. Όχι. Μέσα στην κοιλιά βάζουμε μόνο υλικά που μας δίνουν υγρασία και δεν μας παίρνουν υγρασία. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε τα πιο εύκολα υλικά που έχουμε όλοι σπίτι μας, κρεμμύδι και μήλο. Παίρνουμε το μηλαράκι, πλυμμένο το μήλο έτσι, στα τέσσερα. Βάζουμε μέσα το μήλο στην κυλίτσα. Κρεμμυδάκι. Το ίδιο και αυτό. Αν είναι πολύ μεγάλο, όπως είναι τώρα το δικό μου, θα βάλουμε το μισό έτσι, σε χοντρές φέτες και μέσα στην κυλίτσα. Αλάτι και πιπέρι μέσα στην κυλίτσα. Μπόλικο αλατάκι και πιπέρι. Λαδάκι. Μεταφέρουμε τη γαλοπούλα σε ένα ταψί όπως βλέπετε που έχω βάλει σχάρα και μέσω ταψί έχει νεράκι ούτως ώστε να υπάρχει μία υγρασία μέσα στο φούρνο. Οι φτερούγες όπως βλέπετε εδώ πέρα μας καίγονται στο φούρνο. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε τη φτερούγα από κάτω. Μπορούμε επίσης και να το δέσουμε αν θέλουμε. Πώς υπολογίζουμε το χρόνο ψησίματος στην γαλοπούλα. Για κάθε κιλό υπολογίζουμε 20 λεπτά ψησίματος. Αν έχουμε μία γαλοπούλα 4 κιλά επί και θέλουμε 20 λεπτά την κάθε ώρα, δηλαδή 20, 40, 60, 80 λεπτά ψήσιμο θέλουμε. Όσο ψήνεται η γαλοπούλα, τόσο να την αφήσουμε μετά εκτός φούρνου να ξεκουραστεί. Άλλο ένα μυστικό. Πριν το βάλετε στο φούρνο, μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο, στο πάνω-πάνω μέρος, για να το χτυπάει ο υλικάς ούτως ώστε να ξεραθεί η πέτσα και να έχουμε μια πολύ τραγανή πετσούλα. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς. Επίσης, αν πάρετε μια γαλοπούλα από το σούπερ μάρκετ, όπως έχω κάνει και εγώ, θα δείτε ότι υπάρχει και μια βελόνα εδώ πέρα, αυτό το κόκκινο το σημείο, που στην ουσία τι γίνεται με αυτό, όταν είναι έτοιμη η γαλοπούλα, αυτό πετάγεται απ' έξω. Επίσης, ο δεύτερος δείκτης που κοιτάμε εάν έχει ψηθεί σωστά η γαλοπούλα είναι ανάμεσα στα μπουτάκια, αν έχει ψηθεί, αν έχει ακόμα κόκκινο. Και το συνεχίζουμε το ψήσιμο μέσα. Σε περίπτωση που σας πάρει γρήγορα χρώμα η γαλοπούλα μέσα στο φούρνο, το σκεπάζουμε με λαδόκολλα και ερμηνόχαρτο, κλασικά πράγματα αυτά, και φύγαμε για ψήσιμο. Λαμπάρι. Και όπως βλέπετε, η γαλοπούλα είναι πανέτοιμη. Κοιτάξτε πόσο ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Πάμε να τη μεταφέρουμε στην πιατέλα. Εντάξει, θα βάλετε γεμίσεις από δίπλα, υπάρχουν στο site όλες αυτές τις συνταγές. Η γαλοπούλα μας είναι έτοιμη, σας είπαμε όλα τα μυστικά για να την πετύχετε. Φυσικά απορίες αν έχετε και άλλες στείλτε μας κανένα μήνυμα και θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια!